Πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να κάνουμε την τελική σύσκεψη πριν την επίσημη παράδοση της νέας πύλης επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης του αριθμού 112, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2020. Είχα δεσμευθεί προσωπικά ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος και θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μία πύλη αμφίδρομης επικοινωνίας, ενημέρωσης από και προς τους πολίτες για ζητήματα που αφορούν πάνω απ' όλα την προσωπική τους ασφάλεια. Και χαίρομαι διότι με την υποστήριξη των δύο συναρμόδιων Υπουργείων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτω από την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, καταφέραμε και τηρήσαμε αυτό το χρονοδιάγραμμα και από 1η-1η του 2020 θα ξεκινήσει η λειτουργία επιτέλους, με μεγάλη καθυστέρηση, του αριθμού 112. Θα έχουμε την ευκαιρία με την έναρξη λειτουργίας του αριθμού και με μία καμπάνια ενημέρωσης που θα δρομολογηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ενημερώσουμε πλήρως το κοινό για τις πολύ μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του συστήματος. Εγώ θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι εργάστηκαν και συνεργάστηκαν και απέδειξαν ότι όταν υπάρχει βούληση, σχέδιο και σωστή ηγεσία μπορούν συναρμόδια υπουργεία και φορείς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συγκεκριμένο τελικό παραδοτέο για να μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Τα στελέχη της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τα στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις δύο project manager που τόσο πολύ έτρεξαν για να υλοποιηθεί το έργο. Και από εδώ και στο εξής, εναπόκειται σε όλους μας να κάνουμε σωστή χρήση αυτού του νέου εργαλείου, το οποίο τίθεται στην διάθεσή μας και το οποίο πιστεύω ότι στην κυριολεξία θα σώσει ζωές. Αυτός είναι και ο σκοπός του, αυτός είναι ο στόχος του. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω και πάλι ότι μέσα στους πρώτους δύο μήνες του 2020 θα έχουμε νομοθετήσει και για το νέο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, το οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί και από τη Γραμματεία, κάτω από την κατεύθυνση του Υπουργού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό για το οποίο είχαμε πάλι δεσμευθεί, να εξυγχρονίσουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά το συνολικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Γνωρίζουμε μια συζήτηση η οποία έγινε έντονα και στη Σύνοδο Κορυφής, ότι μία από τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι τα ακραία φυσικά και καιρικά φαινόμενα, τα οποία μας υποχρεώνουν να είμαστε σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστροφές. Πιστεύω ότι φέτος δώσαμε κάποια πρώτα δείγματα γραφής το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο, και με τις πλημμύρες. Αλλά είναι επίσης απολύτως σαφές και ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας αλλά και οργάνωσης, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις και με την καλύτερη υποστήριξη, αναδιοργάνωση του στρατιακού μας δυναμικού. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. 112, λοιπόν, ένας τριψήφιος αριθμός. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το πρώτο ένα σηματοδοτεί το ενδιαφέρον για τον πολίτη, το επόμενο ένα σηματοδοτεί το ψηφιακό κράτος, το δύο είναι η ένωση και το άθροισμα αυτών των πολιτικών. Να σκαρτήσουμε λοιπόν όλοι στη μνήμη μας αυτόν τον νέο αριθμό, ξεκινήσει η λειτουργία του από 1η-1η του 2020 και εύχομαι βέβαια να μας είναι όλο ένα και λιγότερο αναγκαίος. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους που εργάστηκαν για να φέρουν εις πέρας αυτό το εξαιρετικά σύνθετο και απαιτητικό έργο.